Και έχουμε απόψε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους τρεις που θα δούμε στην συνέχεια υποψηφίους ευρωβουλευτές, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, τον κύριο Γιάννη Μαγκανά. Καλησπέρα σας, κύριε Μαγκανά. Καλησπέρα σας. Να μας πείτε καταρχάς τι ακριβώς είναι το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, να το γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, αν και κάποιον από εκεί, στην υποψήφιό σας, τον κύριο Καζάκη, νομίζω ότι γνωρίζει μέχρι στιγμής αρκετά καλά, για να δώσουμε το στίγμα με αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποίησα τον στην υποψήφιο. Το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο είναι ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος ξεπίδησε από τις πλατείες. Είμαστε ένα πολύ, πολύ νέος πολιτικός φορέας. Έχουμε ιδρυθεί πριν από 2-2,5 χρόνια. Ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, οικονομολόγος, είναι ο γενικός μας γραμματέας. Το κύριο χαρακτηριστικό του ΕΠΑΜ είναι ότι δεν πιστεύουμε στο διαχωρισμό των πολιτών σε δεξιούς και αριστερούς, αλλά αντιθέτως πιστεύουμε ότι πατριωτικά όλοι μας πρέπει να παλέψουμε για να ανακτήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Αυτό είναι και το διακύβευμα, εκτιμάτε? Ναι, το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι ακριβώς αυτό. Να ανακτήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Η οποία παραχωρήθηκε, έχει παραχωρηθεί μάλλον, εκτιμάτε και πώς, χωρίς... Δεν το εκτιμώ εγώ, το εκτιμά ο συνταγματολόγος ο κ. Κασιμάτης, ο οποίος από τη στιγμή που υπογράφηκε το πρώτο μνημόνιο, βγήκε και δήλωσε ξεκάθαρα και με το βάρος που έχει η επιστημονική του γνώμη, ότι πλέον δεν έχει καταληθεί η εθνική ανεξαρτησία. Υπάρχει χώρος, κύριε Μαγκανά, για διεκδίκηση, χρόνο θέλετε, ή αυτές οι υπογραφές, μνημόνια, το ένα το άλλο μας δεσμεύουν τόσο ώστε δεν μπορούμε να επιστρέψουμε? Ακούστε, πριν από 2 μήνες, στις 14 Μαρτίου του 2014, το Ευρωκοινοβούλιο, συνεπικουρούμενο από την Νομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, κατέληξε ότι όλη αυτή η διαδικασία των μνημονίων δεν πατούσε σε μία νομική βάση. Αυτός είναι ένας κομψός τρόπος για να πούμε ότι τα μνημόνια ήταν παράνομα. Και το χρέος το οποίο έχουμε φορτωθεί είναι παράνομο. Άρα θέλει να αυτοκτονήσει, σας διακόπτω, αυτή η κυβέρνηση ή όποια συγκυβέρνηση προηγούμενη, από τη στιγμή που είναι παράνομο κάτι, μπορεί να πέσει αυτόματα, ενδεχομένως με κάποιες διαδικασίες. Σύμφωνα γιατί με το δεν το κάνει? Ρωτάτε εμένα? Την εκτίμησή σας. Ακούστε. Είναι συμφέροντα τόσα από πίσω, είναι όλα κατευθυνόμενα, είναι κάτι που κρύβεται και... Ναι, σαφώς η κυβέρνηση Παπανδρέου που μας έβαλε στα μνημόνια, σαφώς δεν δούλεψε για τα συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά δούλεψε για τα συμφέροντα των διεθνών τραπεζιτών. Άρα στην ίδια κατεύθυνση συνεχίζει και αυτή η κυβέρνηση, γι' αυτό δεν σκέφτεται το... Σαφώς, βεβαίως. Δεν σας κάνει εντύπωση, να δώσω κι άλλο ένα στοιχείο στους ακροατές σας. Η Ελλάδα, με βάση το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, δικαιούται σαν κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομική συνδρομή από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Όταν λέω οικονομική συνδρομή, δεν εννοώ δάνειο. Εννοώ λεφτά. Όχι δάνειο, για να μας δανείσουν. Μπορούσε η κυβέρνηση το 2010, αντί να μας βάλει στα μνημόνια, αντί να βγαίνει και να καθυβρίζει τη χώρα και τους Έλληνες, που λέει ότι είμαστε διεφθαρμένοι και ότι η χώρα είναι αστιτανικός, να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει: κύριοι, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούμαι και ζητώ από εσάς χρηματοδοτική στήριξη, επαναλαμβάνω, όχι δάνειο, γιατί έχω να πληρώσω κάποια ομόλογα τα οποία λήγουν και δεν μπορώ να τα πληρώσω. Αντιθέτως λοιπόν η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν το έκανε αυτό και μας έβαλε στα μνημόνια και στην Τρόικα. Υποψιάζομαι ότι η αντιπολίτευση τότε τα γνώριζε αυτά. Γνώριζε ότι υπήρχε εναλλακτική. Πώς κατέληξε τελικά όλο αυτό να μετατραπεί σε υπογραφή του δεύτερου μνημονίου από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και που είναι και σημερινή κυβέρνηση, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω λογικά. Παρά μόνο αν σκεφτώ ότι... Κάτι επικίνδυνο, κάτι ύπουλο, εισαγωγικά, μη μπορεί να κρύβεται. Αυτοί οι κύριοι οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, δεν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Το λέω ξεκάθαρα. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων τραπεζών, κάποιων μεγάλων τραπεζών. Επειδή επίσης άκουσα πριν από λίγο να λένε για το πρωτογενές πλεώνασμα.
Ναι, μιλάτε για τον κύριο Χρυσομάλη που ήταν εδώ. Α, ναι, ο κύριος Χρυσομάλης. Ξέρετε, ο ορισμός του πρωτογενούς πλεονάσματος που δίνει η ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ ελαστικός. Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινώσει οι ευρωπαϊκοί φορείς, αρμόδιοι για την καταμέτρηση του πλεονάσματος ή όχι, δεν έχουμε πρωτογενές πλεονάσμα. Έχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Και το έλλειμμα είναι 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, τότε ποιος είναι ο λόγος να βγαίνουμε στις αγορές και να ζητάμε δανεικά? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα είναι πολύ σημαντικά, νομίζω, και δίνονται έμεσα, ίσως μέσω της καθημερινότητας, είναι λίγο καμουφλαρισμένες πολλές φορές, είναι αλήθεια, και ο κόσμος διερωτάται. Τώρα που ακούει και μια άλλη φωνή, γιατί εμείς οφείλουμε στους εαυτούς μας, νομίζω ότι αυτό επιβάλλει η ιδεοντολογία, και όταν ασκεί κανείς το λειτουργήμα που προσπαθούμε να ασκούμε με τον τρόπο που εκτιμούμε ότι έτσι είναι το σωστό, να φιλοξενούμε όλες τις απόψεις, όσες περισσότερες απόψεις, να προετοιμαστούμε καλά. Είναι αυτό. Τι θα λέγατε για την επόμενη μέρα, λοιπόν? Υπάρχει περιθώριο και να επιστρέψουμε σε ένα σημείο, ή μάλλον δεν ξέρω αν μπορούμε να επιστρέψουμε, γιατί μπορεί να μην ήμασταν ποτέ. Ναι, σωστά. Είναι και αυτό ένα μεγάλο εμείς ζήτημα. Δεν, επειδή κάποιοι παλιότερα μας κατηγορούσαν ότι είμαστε ένα από τα κόμματα της δραχμής και ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στη δραχμή και στην όχι χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Λοιπόν, δηλώνω κατηγορηματικά ότι το ΕΠΑΜ δεν είναι ακόμα της δραχμής. Το ΕΠΑΜ είναι ακόμα που υποστηρίζει τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Και για να έχεις εθνικό νόμισμα δεν αρκεί να εκδίδεις το νόμισμά σου. Χρειάζεται να ελέγξει την κεντρική σου τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα λοιπόν το ΠΑΜ τι λέει? Μετάβαση σε εθνικό νόμισμα και κατοικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι επιστροφή σε δραχμή. Αυτό είναι μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Που και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και δεν θα είναι η πρώτη χώρα και ίσως και να είναι εξαιρετικά αυτόνομη και να πάνε όλα καλύτερα από όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα θα πάνε καλύτερα, ναι. Άρα από τη στιγμή που είναι παράνομες αυτές οι υπογραφές που μπήκαν, μπορείτε, αν είναι η χειρή φωνή σας, να διεκδικήσετε ώστε να γίνει αυτό που πρέπει. Όταν κάτι είναι παράνομο, πρέπει εκείνη την ώρα να καταργηθεί προφανώς, να μην ισχύει πια. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ναι, βεβαίως. Ποιοι άλλοι είναι έτσι οι στόχοι σας, για να σας γνωρίσει λίγο σαν ενιαίο λαϊκό μέτωπο καλύτερα ο κόσμος, κύριε Μαγκανά, και αν το θέλετε να κλείσουμε και μετά με τους προσωπικούς σας για να γνωρίσει και το Γιάννη Μαγκανά καλύτερα. Ωραία. Οι στόχοι του ΕΠΑΜ δεν είναι να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο και να είμαστε τα καλά παιδιά από πού και πού θα κάνουμε κάποια επερώτηση. Δεν είναι αυτή η στόχη μας. Η στόχη μας είναι να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, να αποκτήσουμε βήμα, το οποίο βήμα μας το στερούν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να ενημερώσουμε τους πολίτες, όχι μόνο της Ελλάδας και της Ευρώπης, για αυτές τις πολιτικές που παίρνονται από ένα ολιγαρχικό σύστημα, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αληθινή δημοκρατία. Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αφού ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, μετά σε συνεργασία με άλλα κινήματα και πολιτικούς φορείς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που είναι πολύ κοντά στη θέση μας, θα επιδιώξουμε επιστροφή στην εθνική ανεξαρτησία και σε εθνικά νομίσματα. Και σε προσωπικό επίπεδο, έτσι για να γνωρίσει και ο κόσμος, πλέον έχουμε σταυροδοσία και ίσως και να έχει αυτό και τη δική του αξία για τον καθένα που σας ξεχωριστά. Και είναι ένας αγώνας, φαντάζομαι, έτσι όπως καταλαβαίνω, αυτός του ΕΠΑΜ, κοινός, με ένα κοινό στόχο, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, έτσι. Σωστά, σωστά. Να πω λίγα λόγια για μένα. Εγώ είμαι οικονομολόγος, είμαι καλαματιανός. Έχω εργαστεί αρκετό χρονικό διάστημα σε εταιρείες του κλάδου των οικονομικών. Έχω εργαστεί σε ΔΕΚΟ. Στην κοινωνία της πληροφορίας. Έχω εργαστεί σε εταιρείες συμβούλων, σε προγράμματα συχνηματοδοτούμενα. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε προγράμματα που είναι για την καταπολέμηση ανεργίας. Βλέπω και κρίνω ότι από τα προγράμματα που διαχειρίζομαι έχω ελάχιστη, πώς να το πω, το αποτέλεσμα είναι ελάχιστο σε σχέση με το 1,5 εκατομμύριο ανέργους που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανατάξουμε την οικονομία. Αν θέλουμε να ανατάξουμε την οικονομία, να μειωθεί η ανεργία και επιτέλους κάποια στιγμή να ζήσουμε σε μια αληθινά δημοκρατική χώρα και να ζήσουμε καλύτερα, πρέπει να επιστρέψουμε στο δικό μας εθνικό νόμισμα. Ωραία.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος και το διακύβημα η εθνική ανεξαρτησία. Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε έναν αγώνα που έτσι είναι σημαντικός, γιατί όπως και να έχει, μιλάμε για κρίσιμη αναμέτρηση με πολιτικά συμπεράσματα που αναμένεται να εξαχθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν και τόσο πολλοί συνδυασμοί, σχηματισμοί άλλωστε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Είναι πόσοι, 40 κάτι. 42 νομίζω. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία, κύριε Μαγκιάννα.